Θα δώσουμε το λόγο όμως στον υποβλίαρχο κύριο Οικονόμου για να μας δώσει το σημερινό σενάριο, αλλά και ποια μέσα υπάρχουν συνδράμουν στην άσκηση από τις υπόλοιπες 6 χώρες. Κύριε Οικονόμου. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας. Το ΞΕΔ είναι ο συντονιστής της δεύτερης και της τρίτης φάσης έρευνας και διάσωσης. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η τρίτη φάση έρευνας και διάσωσης που αφορά σε αντιμετώπιση περιστατικού ναυτικού ατυχήματος. Στην άσκηση συμμετέχουν αεροναυτικά μέσα από την Ελλάδα, μία φρεγάτα, ένα αεροσκάφος 130 και ομάδα ληξιτοριστών της 31ης μοίρας επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Από τη Γαλλία, η γαλλική φρεγάτα Gypret, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το αποβατικό πλοίο ταχείας μεταφοράς Yuma και ένα αεροσκάφος αεροναυτικής συνεργασίας, από το Ηνωμένο Βασίλειο το καταδρομικό τάγκα και δύο ελικόπτερα, από το Ισραήλ ένα περιπολικό και τέσσερα, μία πυραβλάκατος και τέσσερα περιπολικά πλοία και από τη Γερμανία ένα αεροσκάφος αεροναυτικής συνεργασίας. Ωραία, εξηγήστε μας και για το σενάριο το οποίο παρακολουθήσαμε σήμερα. Το σενάριο προέβλεπε την αντιμετώπιση ναυτικού ατυχήματος, δηλαδή ένα επιβατικό σκάφος το οποίο έφευγε από περιοχές κρίσης μεταφέροντας άμαχο πληθυσμό προκειμένου να επαναπατριστεί στις χώρες καταγωγής τους. Το πλοίο θα έφτανε στην Κυπριακή Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία, το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος σταθμός. Κατά τη μεταφορά του άμαχου πληθυσμού είχαμε ναυτικό ατύχημα. Έτσι το ΞΕΔ, προκειμένου να αντιμετωπίσει το περιστατικό, εφάρμοσε το Εθνικό Σχέδιο Νέαρχος και Τεύκρος για διάσωση ανθρώπινων ζώων στη θάλασσα. Κύριε Οικονόμου, ολοκληρώνεται σήμερα η άσκηση στο λιμάνι Λάρνακας, όπου θα παραστεί και ο Υπουργός Αμήνας. Μάλιστα. Ολοκληρώνεται σήμερα η άσκηση με πλήρη επιτυχία. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Πονούφριε, παρακολουθήσαμε λοιπόν τα μέσα που συμμετείχαν από άλλες χώρες. Να προσθέσουμε Ελλάδα, ότι από Ισραήλ, μέσα Βρετανία, της Κύπρου. Γαλλία, δηλαδή, και η Γερμανία συμμετείχαν σε αυτή την άσκηση, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Ναι. Να αναφέρουμε ότι τα μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Διοίκηση Ναυτικού είναι το πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης Ιωαννίδης, το πλοίο υποστήριξης, Γενικής Υποστήριξης Αλάσια, τρία περιπολικά πλοία του Ναυτικού και δύο ταχύπλοα σκάφη της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών. Μάλιστα. Λοιπόν, μοναδική εμπειρία και για σένα προσωπικά, από ό,τι φαίνεται, Κωνσταντίνε, και θα μας δώσεις τις εικόνες, τα σενάρια, πώς θα έζησες σήμερα από το πρωί στα πλαίσια της ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης άσκησης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο τις εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο. Να καλωσορίσουμε τους σημερινούς μας φιλοξενούμενους, ο βουλευτής του Δημοκρατία.